Γεια σου, Περιχάκια, και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη δημιουργικότητα. Δημιουργικότητα για μένα είναι ελευθερία. Και αυτό διότι χωρίς δημιουργικότητα δεν εξελισσόμαστε, δεν μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο ανθρώπινος νους είναι φτιαγμένος για πολύ περισσότερα από όσα του καταλογίζουμε. Τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση, από τα πάντα μπορείς να πάρεις ιδέα. Το θέμα είναι να φροντίζεις συνεχώς να εκθέτεις το μυαλό σου σε πληροφορία, να μαθαίνεις διαρκώς. Όσο πιο γεμάτο είναι ένα μυαλό, τόσο πιο δημιουργικό μπορεί να γίνει. Οποιοδήποτε ερώτημα με απασχολεί, οποιοδήποτε θέμα έχω να επιλύσω, πρόβλημα, προγραμματάκι που τρέχει στο ασυνείδητο και με σαμποτάρει, οτιδήποτε, το λύνω μέσα από το journaling. Και αυτό κατευθύνοντας τη σκέψη μέσα από τις κατάλληλες ερωτήσεις. Το μυαλό μας είναι φυσιολογικό να πηγαίνει προς το αρνητικό. Είναι ανθρώπινη βιολογία. Η αρνητική μας δημιουργικότητα είναι κάτι το οποίο βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένο το μυαλό να λειτουργεί. Χρειάζεται να εντοπίζει τα αρνητικά μοτίβα για να προστατευτούμε. Στην εποχή που ζούμε όμως, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο πλέον. Δεν μας κυνηγάνε λιοντάρια. Είμαστε ασφαλείς ως επιτοπλίστων. Και γι' αυτό το λόγο, ένα από τα πράγματα που λέμε και στο podcast συνέχεια στο κοινό μας και στους μαθητές μας είναι να γράφουν. Είναι από τα πιο δυνατά πράγματα που μπορούν να κάνουν μέσα στη μέρα τους. Και οι κατάλληλες ερωτήσεις οδηγούν και σε καλύτερες απαντήσεις, έτσι. Τι με βάζει σε αδράνεια? Σε αδράνεια με βάζει το να αισθάνομαι πως δεν εξελίσσομαι. Και αυτό συνήθως συμβαίνει όταν δεν μαθαίνω καινούργια πράγματα, όταν κάπου εκεί αρχίζω και μπλοκάρω. Οπότε αυτό είναι, ας πούμε, και το καμπανάκι που μου λέει να ξεκινήσω κάτι καινούριο. Το μυαλό μου χρειάζεται να εκτεθεί σε καινούργια πληροφορία για να νιώσω ότι βγαίνω από την αδράνεια. Και βγαίνω πάντα. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που μου έρχεται τώρα στο μυαλό είναι τα post-it. Τα χαρτάκια. Τα οποία, αν γκουγκλάρετε την ιστορία τους, θα δείτε ότι έγινε από λάθος. Η κόλλα αυτή που εφήβρε ο συγκεκριμένος εφηβρέτης είχε μια συγκεκριμένη σκοπιμότητα την οποία δεν πέτυχε και την είχαν στην αποθήκη. Και κάποια στιγμή κάποιος πήρε αυτή την κόλλα που είδε ότι κολλάει και ξεκολλάει πολύ εύκολα και την έδωσε στις γραμματείς της εταιρείας. Ήταν ένα λάθος που κατέληξε να το έχει κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή στο γραφείο του. Οπότε, τι είναι λάθος και τι δεν είναι? Ο φόβος είναι εκείνος που μας κάνει να μην γινόμαστε δημιουργικοί. Ο φόβος και το άγχος ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Μέσα στον αλχημιστή έχει μια υπέροχη φράση η οποία πάντα όταν μιλάω για όνειρα με κάποιον μου έρχεται στο μυαλό. Η επιθυμία σου δεν είναι δική σου. Γεννήθηκε στην καρδιά του σύμπαντος και για να σου δόθηκε αυτό σημαίνει πως έχεις και όλα όσα χρειάζεσαι για να την πραγματοποιήσεις. Τα όνειρά μας για κάποιο λόγο τα έχουμε και πιστεύω, πραγματικά πιστεύω, πως όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να τα κυνηγάμε. Για ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, στην ουσία βασανιζόμουν από διατροφικές διαταραχές. Και όλο αυτό άλλαξε για μένα όταν αποφάσισα ότι θα αφαιθώ στη δημιουργικότητά μου και θα κάνω αυτό που ήθελα πάντα. Πιστεύω λοιπόν πως χρειάζεται όλοι μας να εμπιστευτούμε το μυαλό μας, να εμπιστευτούμε τη δημιουργικότητά μας και να αφήσουμε εκείνο το εσωτερικό μας παιδί ελεύθερο να κάνει εκείνο που ήθελε πάντα. Γιατί λίγο έως πολύ οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν το εμπιστευόμαστε. Γιατί μπορεί να μας φαίνεται χαζό, μπορεί να μας φαίνεται ανόητο, ότι δεν είναι εφικτό, να νομίζουμε ότι δεν μπορούμε, να μας έχουν πείσει ότι δεν γίνεται γιατί οι συνθήκες είναι έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Τίποτα από αυτά δεν έχει σημασία όμως, αν ο ίδιος το πιστεύεις.